Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο. Ονομάζομαι Μαχαίρα Δήμητρα και είμαι φιλόλογος. Σήμερα τα παιδιά διαγωνίστηκαν στα αρχαία ελληνικά προσανατολισμού. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν διαβαθμισμένης δυσκολίας, όμως οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν. Θα δούμε μαζί τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις. Ξεκινώντας από το διδαγμένο κείμενο, στην ερώτηση Α1, που αφορούσε απάντηση σωστού, λάθους και παραπομπή με χωρία μέσα από το κείμενο. Το 1 είναι λάθος, με παραπομπή από το ή να μη κατά πόλης μέχρι το πολίτας. Το 2 σωστό, ως περαγέλης μέχρι συντρεφωμένης. Το 3 λάθος, ου γάρος Αριστοτέλης μέχρι την ηγεμονία. 4 σωστό, ου στο λόγο μέχρι διαζόμενος. Το 5 λάθος, το δε ελληνικών μέχρι τεκμέρεστα. Στην ερώτηση Β1, με βάση συγκεκριμένο απόσπασμα από το διδαγμένο κείμενο, να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά που αποδίδει ο Πλούταρχος στον Αλέξανδρο και να συνδέσετε αυτά τα χαρακτηριστικά με τη νέα αντίληψη για την πατρίδα και την οικουμένη. Κατά τον Πλούταρχο, ο Αριστοτέλης εκπλήρωνε ένα θεϊκό σχέδιο, οίκην θεώθεν. Γι' αυτό ήταν α. Κοινός αρμοστής για την επιβολή μιας οικουμενικής τάξης πραγμάτων, κοινός ρυθμιστής. Β. Διαλλακτής των όλων για τη συμφιλίωση όλων των λαών, συμφιλιωτής. Κατά τον Πλούταρχο, το όραμα του Αλεξάνδρου ήταν να δημιουργήσει ένα οικουμενικό κράτος, στο οποίο όλοι οι λαοί θα ζούσαν ισότιμα και δεν θα αισθάνονταν κάποιοι ότι ήταν υποταγμένοι σε άλλους, πράγμα που θα γεννούσε εξεγέρσεις και συνωμοσίες από τη μια πλευρά, αλλά και τιμωρητικές συμπεριφορές από την πλευρά του κατακτητή. Έπρεπε να εφαρμοστεί μια πολιτική που θα γινόταν αποδεκτή από τους διαφορετικούς λαούς. Έτσι, επεδίωξε να φανεί πως συμπεριφέρεται προς όλους τους κατοίκους του κράτους του, όχι ως κατακτητής, αλλά ως αγαθός ηγεμόνας που επιτελεί μια θεϊκή αποστολή. Η τακτική που εφάρμοζε για την επέκταση και τη σταθεροποίηση της κυριαρχίας του είχε τα εξής στοιχεία. Α. Επεδίωκε να εντάσσονται ειρηνικά στο κράτος όλες οι φυλές και οι λαοί που συναντούσε κατά την εκστρατεία του, αλλά όσους δεν έπειθε να ενωθούν μαζί του δίχως αντίσταση, τους κατακτούσε με τη δύναμη των όπλων. Β. Ενσωμάτωνε τους κατακτημένους λαούς στο κράτος του, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα πολιτιστικής ομογενοποίησης. Δηλαδή, επεδίωξε να αναμίξει τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, τα ήθη και έθιμα, προκειμένου όλοι μαζί να συναποτελέσουν ένα αρμονικό σύνολο. Η ανάμιξη αυτή αφορούσε και τους τρόπους ένδυσης και διατροφής, ενώ μεγάλη ήταν και η σημασία των μεικτών γάμων. Η πολιτική του Αλεξάνδρου για τη συμφιλίωση όλων των λαών παρομοιάζεται με ένα μεγάλο συμβοσιακό αγκείο εν κρατήρι. Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον Αλέξανδρο προβάλλουν μια νέα αντίληψη για την πατρίδα, σύμφωνα με την οποία όλοι έπρεπε να θεωρούν ως πατρίδα τους την οικουμένη, και όχι μόνο την πόλη από την οποία προέρχονταν, και ως ακρόπολη και φρουρά τους το στρατόπεδο. Εδώ πρέπει να προσθεθεί η αντίστοιχη παραπομπή στη σελίδα 194 από το φάκελο υλικού. Στην άσκηση Β2, που αφορά το παράλληλο κείμενο, η ερώτηση ζητά να εντοπίσετε δύο ομοιότητες ανάμεσα στην πολιτεία του Ζήνωνα, όπως περιγράφεται σε συγκεκριμένο απόσπασμα, και στο παράλληλο κείμενο του Μάρκου Αυριλίου, το οποίο αφορά το έργο του «Τα εις εαυτόν». Ενδεικτική απάντηση. Ανάμεσα στο απόσπασμα του Πλουτάρχου «Και μη μέχρι παρέσχεν» και στο παράλληλο κείμενο του Μάρκου Αυριλίου, εντοπίζονται δύο ομοιότητες, οι οποίες αφορούν στο ιδεώδες του κοσμοπολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο ο νόμος της φύσης είναι κοινός για όλους και τηρείται απαρέγκλητα. Αρχικά, σύμφωνα με την πολυθαύμαστη πολιτεία του Ζήνωνα, η πρώτη ομοιότητα έγκειται στο ότι οι άνθρωποι οφείλουν να μην κατοικούν χωρισμένοι ούτε σε πόλεις ούτε σε δήμους, στους οποίους ισχύουν ξεχωριστοί κανόνες δικαίου, με παραπομπή από το μηδέ μέχρι το δικαίες, αλλά να θεωρούνται όλοι συνδημότες και συμπολίτες που έχουν υιοθετήσει ένα κοινό τρόπο ζωής, παραπομπή αλλά πάντας μέχρι πολίτας, και θα υπάγονται σε ένα κοινό για όλους νόμο. Αντίστοιχα, στο έργο «Εις εαυτόν» του Μάρκου Αυριλίου, ως βασικό αξίωμα προβάλλεται πως ο άνθρωπος είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που υπακούει σε φυσικούς νόμους, με παραπομπή είναι μέρος έως φυσικούς νόμους. Η δεύτερη ομοιότητα συνίσταται στο ότι η επιθυμία του ανθρώπου
να μην δυσανασχετήσει με κάτι που θεσπίζεται από το όλον, λειτουργεί ως γνώμονας για το συνολικό όφελος, συνεπώς και για το ατομικό, με παραπομπή όσοι θα θυμούμε μέχρι κάθε αντίθετη παρόνηση. Συνεπώς, σύμφωνα και με τους δύο, είμαστε όλοι μέρος ενός συνόλου που υπακούμε σε ένα νόμο, το φυσικό νόμο, και συνδεόμαστε με δεσμούς συγγένειας μέσα στην κοινωνία, προτάσσοντας πάντοτε το κοινωνικό συμφέρον. Άσκηση Β3. Να συμπληρώσετε το κενό στους παρακάτω προτάσεις με ομόριζα απλά ή σύνθετα λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση. Στο Α, ένταση. Χαμήλωσε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης. Β, προαιρετική. Η συμμετοχή στην εκδρομή ήταν προαιρετική. Γ, κράση. Αν και ηλικιωμένος είχε γερή κράση. Δ, πληθυσμού. Η υπογεννητικότητα οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού. Ε, χρήσης. Διάβασε τις οδηγίες χρήσης. Άσκηση Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό της στήλης Α, το γράμμα από τη στήλη Β που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση. 1. Γ, 2. Α, 3. Β, 4. Α, 5. Α. Στο αδίδακτο κείμενο, το κείμενο ήταν από τις ιστορίες του Θουκυδίδη και πάμε να δούμε τη μετάφραση. Όσοι είχαν την αρχηγία στη Σάμο και κυρίως ο Θρασίβουλος, ο οποίος βέβαια είχε πάντοτε την ίδια άποψη, αφού άλλαξε την πολιτική κατάσταση με αποτέλεσμα να φέρει από την εξορία τον Αλκιβιάδη και τελικά σε συνέλευση έπεισε το σύνολο των στρατιωτών και αφού αυτοί αποφάσισαν με ψήφο την επιστροφή και την αμνηστία για τον Αλκιβιάδη, ο Θρασίβουλος, αφού έπλευσε προς τον Τισαφέρνη, έφερε πίσω στη Σάμο τον Αλκιβιάδη, θεωρώντας μοναδική σωτηρία, εάν φέρει με το μέρος τους, δηλαδή των Αθηναίων, τον Τισαφέρνη από τους Πελοποννησίους. Ερώτηση Γ2. Ο Αλκιβιάδης μεγαλοποιεί την επιρροή που ασκεί στο Τισαφέρνη. Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η ενέργεια αυτή? Ο Αλκιβιάδης στη συνέλευση των Αθηναίων εξέφρασε τα παράπονά του για την εξορία που του είχε επιβληθεί και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Αναφερόμενος στις πολιτικές συνθήκες και επιθυμώντας να ενθαρρύνει τους συμπολίτες του, μεγαλοποίησε την επιρροή του στο Τισαφέρνη και υπερβάλλον μέχρι παρά το Τισαφέρνη. Με την τακτική του αυτή, επεδίωκε να εκφοβήσει τους πολιτικούς αντιπάλους της Αθήνας, δηλαδή τους ολιγαρχικούς, ώστε να διαλυθούν οι ολιγαρχικές οργανώσεις. Παραπομπή, ίνα είτε οίκη, μέχρι διαλυθείαν. Επίσης, στόχευε να ενισχύσει το κύρος τους τους στρατιώτες στη Σάμο και να τους ενθαρρύνει, παραπομπή ή εν τη Σάμο μέχρι Θαρσία. Τέλος, αποσκοπούσε να αρχίσουν οι εχθροί να τρέφουν αμφιβολίες προς τον Τισαφέρνη για να καταβληθεί το ηθικό τους, με αντίστοιχη παραπομπή, είτε πολέμη μέχρι εκπίπτεια. Άσκηση γραμματικής, Γ3α. Το πλήθος δοτική πληθυντικού της πλήθεση, ιδίαν τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό, ιδιωτέραν και ιδιαιτέραν, πολλά, τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό, πλήστα, εαυτού την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους στο β' πρόσωπο, ημάς αυτάς, υπαρχουσών τον ίδιο τύπο στο αρσενικό, υπαρχόντων, και ελπίδων τη δοτική του ενικού, ελπίδη. Γ3β, σε συγκεκριμένο απόσπασμα να μεταφερθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις στο παρακείμενο, στον ίδιο τύπο στον οποίο βρίσκονται. Έπισε γίνεται πέπικε, ψηφισαμένων εψηφισμένων, πλεύσας πεπλευκός, κατήγεν, καταγείωχε και κατήχε. Άσκηση Γ4α, να χαρακτηριστούν συντακτικά όροι που εμφανίζονται στο αδίδακτο με έντονα γράμματα. Τα πράγματα είναι αντικείμενο του ρήματος μετέστησε, άδειαν, αντικείμενο στη μετοχή ψηφισαμένων, ως τον Τισαφέρνην, επρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει την κατεύθυνση σε πρόσωπο στη μετοχή πλεύσας, εκκλησίας, υποκείμενο
στη μετοχή γενομένης, που είναι γενική απόλυτη, των μελώντων, επιθετική μετοχή που λειτουργεί ως γενική αντικειμενική στη λέξη ελπίδας, οίκη, επιρρηματικός προσδιορισμός της τάσης σε τόπο στη μετοχή έχοντες, το τις αφέρνει, ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός που λειτουργεί ως δοτική αντικειμενική στη λέξη πολέμη, και γάμα 4β, πλεύσας, να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. Πρόκειται για μια επιρρηματική χρονική μετοχή που δηλώνει το προτερόχρονο και είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος Θρασίβουλος. Στην ανάλυση της θα γίνει αντίστοιχη δευτερεύουσα χρονική πρόταση, επί, έπλευσε. Ευχόμαστε στους μαθητές καλή επιτυχία στο υπόλοιπο των εξετάσεων και καλή συνέχεια.